Συνελήφθη τελικά σήμερα το πρωί στο Βόλο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας ο 17χρονος δράστης της ανθρωποκτονίας σε βάρος 29χρονου που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Παλαιών. Η αστυνομία από χθες έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και του 30χρονου Αλβανού που μαζί με τον 17χρονο μετά από καυγά και διαπληκτισμό σε μπάρ των Παλαιών παρέσυραν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 29χρονο Βολιώτη, πατέρα τριών ανήλικων παιδιών. Η εμψυχρό δολοφονία του άτυχου 29χρονου συγκλονίζει από χθες τα ξημερώματα την τοπική κοινωνία, καθώς έγινε για σήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα γιατί ο ανήλικος τσιγκάνος ενοχλούσε την αδελφή του θύματος που βρισκόταν μαζί του στο μπαρ. Αυτό που έκανε αυτή την πράξη πρέπει να την πληρώσει άσχημα. Τι μου τα λέω, μπορώ να πω. Είναι τραγικό. Αυτό τα λέει όλα. Κρίμα. Κρίμα και για το παιδάκι και για την οικογένεια και έμαθα ότι έχει παιδάκια. Έχει είναι πατέρες τριών παιδιών. Και μόνο αυτό φτάνει. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3.30 χθες τα ξημερώματα σε μπαρ των Παλαιών, όπου πήγε ο 29χρονος με την αδερφή του και στον ίδιο χώρο βρισκόταν ο ανήλικος. Οι δύο άντρες άρχισαν να μαλώνουν, όπως αναφέρει η αστυνομία. Κάποια στιγμή ο ανήλικος έφυγε και επέστρεψε στο μπαρ με τον 30χρονο Αλλοδαπό. Ο καυγάς συνεχίστηκε μεταξύ του 29χρονου αδελφού της κοπέλας, του ανήλικου και του 30χρονου. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο ανήλικος μαζί με τον Αλβανό αποχώρησαν από το μπαρ και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο. Μαζί με άλλους δύο που δεν είχαν εμπλοκή στον καυγά, περίμεναν μέσα στο αυτοκίνητο με οδηγό τον Αλλοδαπό και συνοδηγό τον ηθικό αυτουργό και όταν ο άτυχος 29χρονος με την αδελφή του βγήκαν από τον μπαρ στις 4 και 20 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς το μέρος του επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, τον παρέσυρε και τον σκότωσε επί τόπου. Τα λίγα λουλούδια που βλέπετε τα άφησαν συγγενείς και φίλοι του άτυχου 29χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο χθες τα ξημερώματα σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Καταστηματάρχες της περιοχής λένε πως συχνά πυκνά σημειώνονται φασαρίες και επεισόδια μεταξύ θαμών οι οποίοι βρίσκονται στα καταστήματα της περιοχής και διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα θέτουν μετεπιτάσεως το θέμα της αστυνόμευσης. Ήταν αναμενόμενο με αυτά που γίνονται εδώ πέρα πίσω. Έχουμε δηλαδή έτσι φασαρίες και... περιστατικά γίνονται συνέχεια, ναι, συχνά περιστατικά, ναι. Και φασαρίες και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι μαχαιρώθηκαν εδώ πέρα από πίσω. Ναι, δραματικά. Αστυνόμευση υπάρχει, αστυνόμευση. Όχι, τι αστυνόμευση, γιατί βλέπεις εσύ κανέναν. Η γειτονιά έχει, ας πούμε, πολλά κέντρα διασκέδασης, όσο να είναι λίγο παραπάνω λάβουν τα αίματα, αλλά ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Δηλαδή πάλι έχουν γίνει μικροφασαρίες και επανειλημμένα, αλλά όχι ποτέ σε ανθρωποκτονία, όπως κατέληξε το συμβάν. Τι να πω, ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερη αστυνόμευση εδώ. Το θέμα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους έθεσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καφέ Μπαρ Γιάννης Γρηγορίου. Εκεί που υπάρχει όγκος η βραδινά μαγαζιά, να υπάρχει και αστυνομική παρουσία, όχι έλεγχη φοροσυστηματική. Υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρούνται αυστηρά για ανήλικους να μην καταναλώνουν υνοπνευματώδη ποτά, αλκοολούχα ποτά. Από εκεί ξεκινάμε.